Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται ο εμπορικός κόσμος της Πελοποννήσου ενάντια στο κύμα κρίβιας και την ενεργειακή κρίση που έχει σαρώσει την αγορά. Από τον Ισμό τη Κορίνθου θέλουν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ζητώντα την στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν έχουμε άλλο τρόπο αντίδραση. Κάναμε ένα διοικητικό συμβούλιο στον πύργο τη Ελία, κάθε μήνα κάνουμε αλλού άλλωστε. Και εκεί εκφράστηκε η αγανάκτηση των συναδέλφων εμπόρων και είδαμε ότι δεν παίρνει τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε κάποιε μορφέ κινητοποίηση τώρα, πριν να είναι αργά. Ήδη αυτό προϋποθέτει να γίνει ανανομό μια τηλεδιάσκεψη καλώντας σαν ομοσπονδία όλους τους φορείς να συμμετέχουν, παραγωγικούς, κοινωνικούς αλλά και τους βουλευτές. Η τζίρη των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, υπέρογοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματο που ισοδυναμούν με ένα δεύτερο ενίκιο καθώς και η αβεβαιότητα προκαλεί στην οικονομία πόλεμο στην Ουκρανία, οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου και Νοτοδυτικής Ελλάδας να προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποίησεις. Θέλουμε τη συμμετοχή τους, την βοήθειά τους και την υπογραφή τους στην κινητοποίηση που κάνουμε. Εμείς όπως και να έχει θα την κάνουμε την κινητοποίηση και όταν τελειώσουν οι συναντήσεις αυτές και με τους οκτώ νομούς 7 της Πολεποννήσου και 1 Ιων Ιωνίων Α, μετά θα προβούμε κατευθείαν σε μεγάλη κινητοποίηση που θα γίνει μια μέρα η οποία δεν θα ενοχλήσει κόσμο και πραγματικά θα είναι μεγαλειώδες και θα εκφράζει μια πανπελοποννησιακή στράτια για να εκφράσουμε και να πούμε ότι δεν πάει άλλο, το εμπόριο έχει ήδη πεθάνει, αναζητούνται τώρα μέτρα πριν είναι αργά. Τι δικέ του ενστάσει εκφράζουν ωστόσο οι εμπορικοί σύλλογοι τη Πελοπονίσου και φορεί ω προ την απόφαση για την κινητοποίηση στον ισμό τη Κορυνθίου, υποστηρίζοντα πω θα δημιουργηθεί ένα κλίμα αναταραχή στην έναρξη τη τουριστική περίοδου.